Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ντασίλβα με στην περιοχή, θέλει να στρώσει για τον Ντεμέλο, κάνει την πρώτη προσπίση, πέφτει και θα δώσει απευθείας χωρίς σταθμό το πέναλτι. Ο Λούκας Σωτηρίου σε επανάληψη φάση, κάνει το κοντρόλ ο Ήψον Ντεμέλο και ακολούθως πέφτει στα πόδια του χωρίς να βρει την μπάλα ο αντίπαλός του. Ο Τσικάρσκι, καθαρή παράβαση, την εσχάτη των ποινών απέναντι στον Μπογκατίνοφ. Ντεμέλο εκτελεί, αποκρούει ο Μπογκατίνοφ. Το είπαμε, ο Ντεμέλο αψήφισε τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου που θέλει αυτόν ο οποίος κερδίζει το πέναλτι να μην αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Ο Μπογκατίνοφ για δεύτερη συναπτή αγωνιστική. Σμάτου, Μαρτίνιουκ, μέσα στην περιοχή θα πέσει ο Λούκας Σωτηρίου. Αυτή τη φορά θα πάρει την αντίθετη απόφαση, ο οποίος έχει κάνει ένα αλματάκι αφού βάζει εδώ το πόδι κάτω στο έδαφος ο Αρέστη. Από τον Μαϊσουράτζε, η επόμενη από τον Πιντσέλη, ψάχνει να βρει τον Κυπιάνη, κακή απομάκρυνση. Από τον Χριστόφ, ο Κυπιάνη πετάει την μπάλα μπροστά, έχει την επιτάχυνση, θα μπει στην περιοχή το γύρισμά του, ο Ζελάγη έκανε την προβολή, όμως την τελευταία στιγμή σωτήρια ο Μπενγκά. Ο Γιαγκουδάκης από τον Λούκα Σωτηρίου του την έδωσε, ξανά στο 11-11, κεφαλιά από τον Ζελάγη, δεν ήταν καθόλου καλή. Εκτελείται τώρα το κόρνερ, η κεφαλιά, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα αλλά δεν θα υπάρξει γκολ καθώς έχει ακουστεί έγκαιρα το σφύριγμα για επιθετικό φάουλ. Σε επανάληψη η φάση. Έχει βάλει χέρια ο Αργεντινός. Ενέσκου για τον Κυπιάνη που έχει την ταχύτητα. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει την προσπίση. Τώρα στον για τον Ενέσκου το τελείωμά του. Αποκρούει ο Στυλιανού. Η προσπάθεια από κοντά δεν θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κοιτάξτε ξανά τη φάση. Ο Ενέσκου σε δεύτερο χρόνο, ο Χατζηβασίλης και πάλι όμως ο Στυλιανού. Μολονότι πεσμένο καταφέρει να βάλει σωστά τα χέρια και να αποτρέψει την παραβίαση τη αιστεία του. Στον Ντεβράη. Η σέντρα του Βέλγου. Η μπάλα στρώνεται στον Γιαγκουδάκη. Η πάσα για τον Μαρτίνιο που έχει χώρο για το σούτ. Επιχειρία 1-0 για τον Ερμή. Στο 43ο λεπτό για τον Γιάροσλαβ Μαρτίνιουκ. Εδώ κοιτάξτε η αδυναμία της άμυνας του Εθνικού να απομακρύνει. Η μπάλα στρώνεται στον Ουκρανό και αυτός με αριστερό σουτ θα τη στείλει στα δίχτυα. Έχω την αίσθηση ότι ο Μπογκατίνοφ είχε πάρα πολύ κακό οπτικό πεδίο. Ωραία κίνηση του Ρώσου. Το σουτ αποκρούει και πάλι ο Στυλιανού. Μαϊσουράτζε θα επιχειρήσει το σουτ με αναπήδηση μπάλα και σε διπλή προσπάθεια. Κυπιάνη, ωραία ξανά παλιά του για τον Ενέσκου. Με τη μία το γύρισμα, ο Χατζηβασίλης έχει χώρο, κάνει με τη μία το σουτ, αλλά είναι άστοχο. Φερνάντες, τώρα η πάση του για τον Ντεμέλο για να μείνει σε θέση offside. Ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Φερνάντες, με τη μία το τελείωμα. Σπουδαία τα ανακλαστικά από τον Μπογκατίνοφ, ο οποίος στο 66ο λεπτό αποσοβεί το 2-0. Κυπιάνη. Ωραία ενέργεια, η μπάλα στο δεξί, σταματάει, κάνει την προσπίση, τώρα η πάσα για τον Γαβρίλα, το γύρισμα με το αριστερό, από κοντά η ευκαιρία, η μπάλα θα φύγει out. Ενέσκου, Πιντσέλη, πολύ ωραία η μεταβίβασή του, δεν υπάρχει offside, ευκαιρία το 1-1 από τον Γιάννη Χατζηβασίλη στο 70ο λεπτό. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει offside, καλύπτεται από τον Χριστόφ. Συγκρατεί την μπάλα και πρώτου εξερχόμενου Στυλιανού, ο οποίος αυτή τη φάση δεν είχε περιθώρια αντίδρασης. Πλασάρι ψύχρεμα για το 1-1. Υπέροχη ήταν το Μιντσέλη, πολύ καλό το τελείωμα και από τον Χατζηβασίλη. Μαρτίνιουκ. Από παρεμφερή απόσταση νίκησε τον Έγκρι την περασμένη εβδομάδα. Εδώ για τον Μπογκατίνοφ. Μίλερ Φερνάντες για τον Ντεμέλο. Μένει όρθιος, κάνει και το γύρισμα, η ευκαιρία, το σούτ τώρα. Έβαλε το πόδι ο Μουλαζίμης, αν προλάβα να δω καλά. Δεύτερη προσπάθεια, η μπάλα θα φύγει out. Μπάουφμαν. Ωραία πάσα για τον Φερνάντες με στην περιοχή. Ψάχνει χώρο, κάνει το σούτ, μπάλα στην αγκαλιά του Μπογκατίνοφ στο 90ο λεπτό. Πατάει περιοχή, θέλει να ελιχθεί, περνάει και τρίτο, μένει όρθιος, θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Διαμαρτύρονται οι των γηπεδούχων για παράβαση πέναλτι. Ξανά η προσπάθεια του Ντεμέλο, ανάμεσα σε τρεις παίχτες, περνάει. Τελευταία στιγμή θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Εδώ αν υπάρχει μαρκάρισμα, τελευταία στιγμή. Έχει χώρο για το στο Μαρτίνιουκ, η κόντρα και η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Να το γκολ στο 95ο λεπτό για τον Ερμή και βλέπετε πώς το πανηγυρίζουν οι φτεροπόδαροι. Η κόντρα άφησε άγαλμα τον Μάρτιν Μπογκατίνο του Ερμή. Αυτό εδώ το τέρμα με την κόντρα, η μπάλα πήρε ύψος εκτός θέσης πλέον ο Μπογκατίνο. Αυτό σουτ βλέπετε με πόσα φάλτσα η μπάλα κατέληξε στο βάθος της αιστείας.